Σαρωτικές παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 38χρονης, λοιπόν, η οποία, όπως προείπαμε, για την ώρα τουλάχιστον παραμένει άφαντη. Πάμε να συνδεθούμε απευθείας με το αστυνομικό μέγαρο, εκεί όπου βρίσκεται η Έλλη Κοκάλη, θα μας δώσει και τις τελευταίες πληροφορίες. Εγώ να πω για αρχή, καλησπέρα Έλλη, ότι οι έρευνες είναι σαρωτικές. Έχει εντοπιστεί το όχημα της 38χρονης. Θα μας πεις επίσης ποιες ήταν και οι πρώτες κινήσεις της γυναίκας μετά την επίθεση, αλλά και τι προέκυψε από νεότερη επαφή που είχε σήμερα με στενό συγγενικό της πρόσωπο. Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά βρισκόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου, μέσω του οποίου η αστυνομία προσπαθεί να ξεκαθαρίσει με τον πλέον απόλυτο τρόπο το σκηνικό γύρω από αυτή την υπόθεση, με εφόδους οι οποίες γίνονται μεθοδευμένα, σφίγγοντας τον κλειό γύρω από την 38χρονη και τα άτομα του περιβάλλοντός της που θα μπορούσαν να την υποστηρίζουν σε όλη αυτή τη διαδικασία της διαφυγής της και του γεγονότος ότι παραμένει άφαντη μέχρι αυτή την ώρα. Να σας πω ότι η αστυνομία σήμερα πραγματοποίησε μία έρευνα, μία έφοδο σε χωριό ανάμεσα στο Ηράκλειο και το Αρκαλοχώριο, που βρίσκεται το πατρικό της σπίτι, προς το οποίο φαίνεται ότι κινήθηκε λίγες ώρες μετά την επίθεση, πιστεύοντας ότι είναι πιθανό εκεί σε φιλικό της πρόσωπο να έχει βρει καταφύγιο. Όμως η έφοδος της αστυνομίας δεν απέφερε καρπούς. Οι έρευνες που έγιναν στο συγκεκριμένο χώρο δείχνουν ότι πιθανότατα δεν φιλοξενήθηκε καθόλου εκεί, δεν κατευθύνθηκε καθόλου στο συγκεκριμένο χώρο, όπου όντως διαθέτει φιλικούς δεσμούς και άτομα που θα μπορούσαν να την είχαν φιλοξενήσει. Οι αρχές θεωρούν δεδομένο ότι αρχικά κινήθηκε προς την πατρική της κατοικία και εκεί αναζήτησε προσωπικά της αντικείμενα και εφόδια για να μπορέσει στη συνέχεια να διαφύγει και να παραμείνει χωρίς να χρειάζεται να αναζητήσει κάτι από προσωπικά αντικείμενα, από ρούχα, για να αποφύγει και το ενδεχόμενο εντοπισμού της χωρίς να το θέλει η ίδια. Φυσικά η αστυνομία δεν περιμένει την πρόθεσή της να παραδοθεί. Η ίδια έχει αλλάξει γνώμη πάμπολες φορές όλο αυτό το διάστημα και τίποτα δεν δείχνει ότι είναι διατεθειμένη να παραδοθεί. Να σας πω ότι με βάση τις πληροφορίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου, φαίνεται ότι σήμερα είχε και εκ νέου επικοινωνία με το στενό οικογενειακό της περιβάλλον, γνωρίζοντας προφανώς ήδη ότι έχει ασκηθεί σε βάρος της ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και ότι είναι αδύνατο να αποφύγει την προφυλάκηση σε περίπτωση που εμφανιστεί παραδοθεί στις αρχές. Στην συγκεκριμένη επικοινωνία, Κατερίνα, αν θέλεις να δούμε και τι περίπου φαίνεται να είπε στους συγγενείς της, η ίδια φαίνεται να δήλωσε εκ νέου ότι φοβάται για τη ζωή της, φοβάται για τις συνέπειες αντιπίνων σε βάρος της, δηλώνει ότι δεν είναι πουθενά ασφαλής, ότι ακόμη και αν παρουσιαζόταν στις αρχές και κατέληγε στη φυλακή, δεν θα μπορούσε να είναι μόνη της σε ένα κελί και εκεί θα μπορούσε να εισπράξει τα αντίπεινα από την οικογένεια του 36. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, Έλλη, όλα δείχνουν ότι τον άνθρωπο αυτόν κάποιος τον καλύπτει. Ακριβώς. Οι αστυνομικές αρχές σφίγγουν μεθοδευμένα τον κλειό γύρω από το περιβάλλον της. Έλληνες και αλλοδαπούς με τους οποίους διατηρούσε φιλικές και άλλες σχέσεις, προσπαθώντας να εντοπίσουν το σημείο στο οποίο βρίσκεται. Ξεκινούν όλα με αφετηρία το ξενοδοχείο όπου εκτυλίχθηκε αυτή η φρικαλαία πράξη. Όποια και αν ήταν τα κίνητρα, όποιες και αν ήταν οι συνθήκες, το γεγονός ότι εκτοξεύει ένας άνθρωπος εναντίον κάποιου άλλου καυστικό οξύ είναι πραγματικά μια φρικαλαία πράξη. Οι αστυνομικοί ακολουθούν από εκεί τα ίχνη της 38χρονης και βεβαίως απαντούν στις αιτιάσεις ότι έξω από το ξενοδοχείο την περίμενε κάποιος και γι' αυτό προφανώς κατάφερε να διαφύγει. Όμως, τι δείχνουν οι κάμερες, τι δείχνει το υλικό από τις κάμερες? Το υλικό δείχνει την 38χρονη να βγαίνει από το ξενοδοχείο, να κατευθύνεται αρχικά προς την οδό Μποφόρ, στη συνέχεια να επιστρέφει, να περνά ξανά μπροστά από την είσοδο του ξενοδοχείου και να κατευθύνεται προς την 25η Αυγούστου. Στη συνέχεια στρίβει δεξιά, κατεβαίνει τον πεζόδρομο προς τη 18 Άγγλων. Παρά το γεγονός ότι εκεί δεν υπάρχουν κάμερες που να δείχνουν αν έστριψε αριστερά στην παραλιακή είτε κινήθηκε διαφορετικά, θεωρούν δεδομένο ότι κινήθηκε προς την περιοχή του κτέλ. Κάπου εκεί φαίνεται είτε να την παρέλαβε κάποιος και θα φανεί από τις τηλεφωνικές της επικοινωνίες αν επικοινώνησε με κάποιον και την περίμενε εκεί, είτε αν από εκεί παρέλαβε το αυτοκίνητό της και περιφερειακά, αποφεύγοντας το κέντρο και τα σημεία στα οποία ήδη κατευθύνονταν οι αστυνομικές δυνάμεις, να κατευθύνθηκε προς το σημείο που βρέθηκε το αυτοκίνητό της. Το αυτοκίνητό της εντοπίστηκε ώρες μετά την πράξη της, εντοπίστηκε στην περιοχή της Θερίσσου, στην οδό Θερίσσου, και εκεί οι αστυνομικοί προσπάθησαν να στήσουν ένα κλειό, θεωρώντας ότι είναι πιθανό είτε η ίδια είτε κάποιο άτομο του στενού της κύκλου να προσέγγιζαν το αυτοκίνητο είτε για να το αποκρύψουν, είτε για να το μετακινήσουν, είτε να το χρησιμοποιήσουν. Η φύλαξη του αυτοκινήτου δεν απέφερε καρπούς, δεν μετακινήθηκε το αυτοκίνητο όσο μπόρεσαν να παρακολουθήσουν με αποστάσεις ασφαλείας οι αστυνομικοί, δεν χρησιμοποιήθηκε έκτοτε από τη στιγμή που ακινητοποιήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Όμως το σημείο στο οποίο βρέθηκε το αυτοκίνητο αφήνει... Έχει αποκλειστεί το σενάριο η γυναίκα αυτή να έχει φύγει εκτός Ηρακλείου, εκτός Κρήτης, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο και αυτό. Θεωρείται ότι δεν έχει διαφύγει εκτός Κρήτης. Θεωρείται ότι κινείται περιμετρικά του Ηρακλείου, γι' αυτό και ξεκίνησαν οι έφοδοι με αφετηρία το συγκεκριμένο σημείο που σας είπα, το χωριό, ανάμεσα στο Ηράκλειο και το Αρκαλοχώρι. Ερεύνησαν οι αστυνομικοί τα σημεία στα οποία, τις περιοχές τις οποίες έχει γνωστούς και φίλους αρχικά. Να σας πω ότι ίσως το σημείο στο οποίο βρέθηκε το αυτοκίνητό της δίνει και μια αφετηρία για το σημείο από το οποίο την παρέλαβε άνθρωπος, την παρέλαβαν άνθρωποι οι οποίοι την έχουν βοηθήσει στη διαφυγή της και την υποστηρίζουν για να παραμείνει ασύλληπτη. Η ίδια διαθέτει ένα ευρύ κύκλο και γνωριμιών και με ντόπιους και με αλλοδαπούς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε διασυνδέσεις και με ανθρώπους της νύχτας, να το πούμε απλά. Σε περιβάλλοντα που μπορούν να προσφέρουν δυνατότητες και διαφυγής. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τις πληροφορίες και τα στοιχεία αναφορικά με τις έρευνες, νομίζω ότι είμαστε πλήρεις, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, για να περάσουμε και σε μια άλλη παράμετρο της υπόθεσης, που αφορά μια κόντρα ανάμεσα στην τοπική Ελλάς και ανάμεσα στον κύριο Κούγια. Οι αστυνομικοί έχουν αντιδράσει με πολύ μεγάλη σφοδρότητα στις τοποθετήσεις του δικηγόρου. Ήταν δεδομένο ότι θα προκαλούσαν αντίδραση τα όσα υπόθηκαν. Να σας πω ότι με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ανέλαβε να απαντήσει για την αστυνομία της Κρήτης ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών του Ηρακλείου, ο κύριος Πικράκης, νιώθοντας και ο ίδιος προσβεβλημένος από τις αιτιάσεις του συνηγόρου της οικογένειας του 36χρονου. Να σας πω ότι ο κύριος Πικράκης με μια δρυμία ανάρτησή του απαντά στα όσα ο κύριος Κούγιας ανέφερε, ότι πιθανώς ακόμη και στελέχη της αστυνομίας που έχουν φιλικές ή τις συγγενικές σχέσεις με την οικογένεια της 38χρονης να τις παρέχουν υποστήριξη. Και είπε επίσης ότι η 38χρονη έλεγχε γελιοποιήσει την αστυνομία της Κρήτης. Ο κύριος Πικράκης, απαντώντας σε αυτό, αναφέρει ότι η τοπική αστυνομία του Ηρακλείου έχει αποδείξει εμπράκτος και ότι μπορεί να συλλάβει κακοποιούς και να εξιχνιάσει εγκλήματα. Ούτε έχουμε ποτέ καλύψει δράστες, ούτε είμαστε δικαστές, ούτε μας ενδιαφέρει το προφίλ του δράστη ή του θύματος όταν υπάρχει κάποιο έγκλημα και ιδιαίτερα κακούργημα. Υπηρετούμε το νόμο και τη δικαιοσύνη δίκαια προς όλους και τέτοιου είδους ανακοινώσεις, αναφέρει ο κύριος Πικράκης, δεν ακουμπούν την ευνοούμενη τοπική κοινωνία του Ηρακλείου που τόσα χρόνια μας στηρίζει την ελληνική αστυνομία και μας εμπιστεύεται. Ευελπιστούμε σε λίγες μέρες ή ώρες που θα συλληφθεί η δράστιδα, γιατί θα συλληφθεί, να εκδοθεί και νέα ανακοίνωση αποκατάστασης της πραγματικότητας. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλλη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ.